Ο Γιάννης Βαρουφάκης βγαίνει από το εξοχικό του στην Αίγινα και πάει για ψώνια μαζί με την κόρη του. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών απαντά γιατί επέλεξε να αφήσει την κρίσιμη ψηφοφορία για το μέλλον της χώρας στη Βουλή και να πάει για μπάνια. Ό,τι και να κάνω, 5 μήνες τώρα, η κακεντρέχεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Μάλιστα. Και δεν πρόκειται να άγομαι και να φέρομαι από το φόβο της κακεντρέχειας κάποιων πληρωμένων της παραπληροφόρησης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μπορεί να μην ήταν παρόν στη Βουλή, αλλά για διακοπές στην Αίγινα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως λέει, στηρίζει την κυβέρνηση. Όλα εξηγήθηκαν στην επιστολή που έστειλα στην πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα. Η στήριξή μου στην κυβέρνηση και ιδίως στον Ευκλήτη Τσακαλώτο ήταν απεριόριστη και εκφράστηκε ευθαρσώς στην κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών πάντως ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική και ότι ακόμη και τώρα δίνει μάχη για να σωθεί η χώρα. Την ώρα της μάχης, όταν ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Δραχασάκης βρίσκονται στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη της καλύτερης πιθανούς συμφωνίας για τη χώρα, είμαστε όλοι πίσω και στηρίζουμε. Αν και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θα περνούσε οικογενειακά το Σαββατοκύριακο στο νησί του Όργος Σαρονικού το απόγευμα μετά το σάλο που προκλήθηκε, πήρε άρον-άρον το δρόμο της επιστροφής. Όταν έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ένας πολίτης που βρισκόταν στην αποβάθρα τον πλησίασε και τον αγκάλιασε. Εμείς θα σε αγαπάμε για πάντα. Ό,τι κάνεις, αυτό το βλέπουμε και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Οι διακοπές του Βαρουφάκη στην Αίγινα αποκαλύφθηκαν μετά τις φωτογραφίες που έστειλαν επιβάτες του πλοίου στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Μέγκα, iTag. Ο πρώην υπουργός φαίνεται να ταξιδεύει ευδιάθετος παρέα με τη σύζυγό του και τη μικρή του κόρη, ενώ συνομιλεί και με τους επιβάτες. Χθες το απόγευμα, λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, έκανε ανάρτηση στο Twitter, στην οποία επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους για την απουσία του από την κρίσιμη ψηφοφορία. Αλλά οι συνταξιδιώτες του τον μαρτύρησαν. Το ότι δεν θα είμαι στη Βουλή απόψε, ψηφίσω διαζώσεις, οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους, προλαμβάνω τις διάφορες ερμηνείες. Παντός, τα ενσταντανέ από το ταξίδι στην Αίγινα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Με τον πρώην τσάρο της οικονομίας να είναι στο σαλόνι και στον καράζ του πλοίου. Μετά από αυτό, ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση του Γιάννη Βαρουφάκη. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται τι σημαίνει να θέλω να περάσω το Σαββατοκύριακο με τη μικρή μου κόρη πριν επιστρέψει στην Αυστραλία όπου ζει. Το ταξίδι στην Αίγινα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε οριακό σημείο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Συγγνώμη που έχουμε μια χώρα και μια κρίση, μην ενοχλείσαι, σαν πως η δουλειά σου είναι. Ευτυχώς που μας ενημερώνεις ανά 5 λεπτά για τις κινήσεις σου, γιατί ανησυχούμε. Γιάννη, συγγνώμη αν ενοχλούμε.